Λοιπόν, πριν πάμε στο βίντεο, θέλω να σας πω κάτι. Έχετε συνηθίσει μια συγκεκριμένη ποιότητα από μένα σε αυτό το κανάλι. Έχετε συνηθίσει ένα στυλ βίντεο που γράφω σενάριο και έχω τους χαρακτήρες και έχω έτσι πολλά πράγματα. Αυτό έχετε συνηθίσει από μένα. Όταν κάνω κάτι διαφορετικό, δεν σας αρέσει. Εάν ήμουν YouTuber που όλα τα βίντεο από την αρχή έκανα quiz, θα σας άρεσε, ας πούμε. Αλλά πλέον όταν κάνω κάτι διαφορετικό δεν σας αρέσει, επειδή έχετε συνηθίσει κάτι άλλο. Σας έχω ξαναπεί ότι θέλω σε αυτό το κανάλι να κάνω και κάποια πιο ήρεμα βίντεο, γιατί είμαι πιο αληθινός μαζί σας. Γιατί εμείς οι YouTubers, όταν κάνουμε Q&A videos και βίντεο αντιδράσεις, έχουμε σενάριο. Τα αστεία που λέμε είναι σενάρια, ενώ σε αυτά τα videos δεν έχω γράψει τίποτα, δεν ξέρω τι θα γίνει, δεν ξέρω τι θα πω, και βλέπετε μια αληθινή πλευρά του Γιώργου, και θέλω κάποτε να το βλέπετε και αυτό. Δεν θα αλλάξω το κανάλι για να ξεκινήσω να κάνω μόνο τέτοια, απλά λέω ότι κάποτε θα ήθελα να κάνω και τέτοια, αν θέλετε κι εσείς. So, πείτε μου κάτω στα comments μετά το βίντεο, όταν το δείτε, είναι σαν το τεστ προσωπικότητας βίντεο που έκανα, αν θέλετε κι άλλα. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε τεστ How Italian are you? Τουτσέι, για ποιο λόγο να κάνεις τεστ πόσο Ιταλός είσαι? Για όσους δεν το ξέρουν, είμαι μισός Ιταλός. Πολλοί από εσάς νομίζετε ότι είμαι Αγγλοκύπριος. Η μάνα μου είναι full Ιταλίδα 100% και ο πατέρας μου είναι Κύπριος 100%. Εγώ γεννήθηκα Αγγλία και μεγάλωσα λίγο Αγγλία. Η πρώτη μου γλώσσα είναι Αγγλικά, αλλά είμαι μισός Ιταλός. Αλλά εγώ σαν τον μαλάκα δεν ξέρω Ιταλικά. Επίλεξα και Ιταλικά στο Λύκειο και δεν έμαθα τίποτα. Λογικά έγραψα τώρα τεράστια γράμματα στην οθόνη τίποτα. Και σκεφτόμουν, είμαι μισός Ιταλός και δεν έχω πάει καν Ιταλία. Jesus Christ! Θα κάνουμε quiz να δούμε κατά βάθος πόσο Ιταλός είμαι. Λοιπόν, η σελίδα αυτή τη φορά δεν είναι όσο professional ήταν η άλλη σελίδα. Είναι πιο πολύ για πλάκα. Λέγεται quiz, I don't know. Έγραψα στο Google How Italian Are You. Έχει 21 ερωτήσεις. So let's start this shit start! Were you born in Italy? Γεννήθηκες Ιταλία? Ναι, όχι. No, but one of my parents was. Όχι, αλλά η μάνα μου ναι. Are your grandparents from Italy? Όλοι. One set. Ναι. Οι γονείς της μάνας μου. One set of grandparents. Click! Έτσι τώρα θα ξεκινάνε όλα εδώ και πρέπει να κάνω scroll down. First world problems. Ευτίζα. Λοιπόν, σε ποια βιομηχανία θέλεις να δουλεύεις? Fashion? Food? No. Χρήμα, finance, οικονομία, τεχνολογία, τουρισμό. Μισώ τους ανθρώπους, so no. Κανένα από αυτά, αλλά θα έπρεπε να επιλέξω tech. Μάλλον αν είσαι Ιταλός, πας με το fashion ή το food. Tech! Jesus Christ. Αν μπορούσες να επιλέξεις ένα fashion brand, ποιο θα ήταν? Versace! Ναι, Versace, επειδή είμαι Έλληνας rapper. Θα έβαζα Prada και Versace και θα έκανα έτσι. Armani, Calvin Klein, κανένα από αυτά. Adidas και Nike. Ξέρω, Calvin Klein. What's the most important part of a successful party? Για να κάνεις successful πετυχημένο party. Το φαγητό, η μουσική, good wine, κρασί, τα ρούχα. Nothing matters as long as the people are good company. Αυτό με τίποτε. Δεν μετράει τίποτα, φτάνει να έχει καλό κόσμο εκεί. Ο πιο μικρός Γιώργος θα έλεγε music. Εγώ μάλλον θα ήμουν και ο DJ. Αλλά όπως έχει καταντήσει σήμερα η μουσική, έχει γίνει τόσο σκατά που έχω φτάσει στη φάση που απλά θέλω να φάω. Do you practice any religion? Nope. What is the first thing you were taught? Τι ήταν το πρώτο πράγμα που σε δίδαξαν οι γονείς σου? Συμπερίφορα, πώς να βοηθάς στην κουζίνα, πώς να φύγεις από τη μέση και πώς να διαβάζεις. Τι μου διδάξαν οι γονείς? Κανένα από αυτά. Ξέρω εγώ τι με διδάξαν οι γονείς. Λογικά, συμπεριφορά. Μάλλον. Πού πας διακοπές? The Jersey Shore. Αυτό είναι για Αμερικάνους. Nope. Δεν έχω πάει elsewhere. Κάπου αλλού.
Αλλά κατά μισά θα είναι για φαγητό. At a nice dinner, what is your drink of choice? Τι θα έπινες σε έναν ωραίο dinner? Εγαμότο! Coca-Cola, ας πούμε! Ή iced tea. Αναγκαστικά πάω με νερό, γιατί τα άλλα τρία είναι αλκοόλ και δεν πίνω αλκοόλ. Αν θα έπινε αλκοόλ, αν θα έπινε ίσως λίγο κόκκινο κρασί. Αλλά πάμε με νερό. Τι σχήμα είναι η Ιταλία? Νομίζω έχει σχήμα boot, πότα. Αν κάνω λάθος, sorry, μαμά. Μαμ, αν δεν ξέρει καν ελληνικά, σω η μάνα μου δεν το βλέπει. Do you have any of these mannerisms when you speak? Όταν μιλάς, έχεις ένα από αυτούς τους τρόπους να κάνω κρυμάτσες. Κάνω. Using your hands a lot. Να χρησιμοποιάς τα χέρια. Αυτό το κάνω συνέχεια όταν μιλάω της Κάτιας. Μιλάω της Κάτιας και είμαι έτσι. Κάτια! Πρέπει αυτό και αυτό. Και μου λέει, Γιώργο, κατέβα στα χέρια σου. Και είμαι σε φάση εμπόρο. Στο αίμα μου. Στο ιταλικό μου αίμα. Touching the other person. No. I do not want to touch the other person. Θα πω using your hands a lot. Γιατί το κάνω πολύ αυτό όταν μιλάω. Τώρα πάμε στα πιο γεωγραφικά. Πόσα νησιά is Venice built on top of... Άκου, για να είμαστε αληθινοί. Σε μια συζήτηση η απάντησή μου θα ήταν... It's on islands. Δεν το ξέρα καν. Δεν το ξέρα καν αυτό. Sorry. What's your favorite part of a city? Το κρεβάτι του ξενοδοχείου. Ποιο είναι το αγαπημένο σου μέρος σε μια πόλη? Τα μουσεία. Architecture. Τα club. Πλέον όχι. Η εξοχή. Ο πιο μικρός Γιώργος ξανά θα έλεγε nightlife. Πλέον είναι η εξοχή. Εάν ήμουν Ιταλός, μάλλον θα ήταν περιμένουν από architecture the countryside. Πόσο close είναι η οικογένεια σου? Περίμενε, εννοείται οι γονείς μου, ας πούμε, και οι αδερφές μου ή τα ξαδέλφια μου? Γιατί με τα ξαδέλφια μου δεν μιλάμε καν πλέον. Όλοι ζούμε κοντά ο ένας τον άλλον. No, γιατί η μισή είναι στην Αγγλία και η άλλη μισή στην Ιταλία. We are scattered all over. Αυτό που είπα μόλις τώρα. Είμαστε all over. Τι είναι μια τύπικη Κυριακή στον κόσμο σου? Γαμώτο, δεν κολλάει. Σαν YouTuber η Κυριακή μου είναι ακριβώς σαν τη Δευτέρα μου και την Τετάρτη μου. Για μένα οι μέρες δεν έχουν διάφορα. Δουλεύω, μαγειρεύω με την οικογένεια. Absolutely not. Κοιμάμαι, να είμαι έξω, στην εξοχή, walking. Γιατί αυτό, ειδικά Κυριακή συνήθως κάνω videos. Working. Κάνεις τη δική σου σάλτσα για σπακέτι? Υπάρχει πιο ιταλική ερώτηση, ρε μαλάκι? Δείτε με, αυθόρμητα, πάντα. Ποτέ, όχι, αλλά θα ήθελα. Η Κάτια κάνει. Νεύω, φ***τα. Τι χρώματα είναι στο Italian flag? Με σειρά, green, white, red. Red, white, green. Green, white, red. Ναι, green, white, red. Hold on. Ναι. Yes! Ποια είναι η πρωτεύουσα της Ιταλίας? Come on, Ρώμη. Ναι, με γεωγραφία δεν τα πάω καλά. What is the highest mountain in Italy? Εγαμώτο! Ξέρω εγώ! Mount Fuji αποκλείεται. Grand Paradiso. Monte Bianco. Μάτοχον όχι. Mount Fuji όχι. Grand Paradiso, ακούγεται ισπανικό. Monte Bianco. Monte Bianco, pasta pizza, buongiorno. Αυτά ξέρω. Pasta pizza, buongiorno. Το πονζό είναι γαλλικό. Πώς λέμε καλημέρα στα ιταλικά? Oh my god, θα με σκοτώσει η μάνα μου. Bonjour, καλά είπα, buongiorno. Το γαλλικό είναι bonjour. Bonjour. Monte Bianco. Τι λίθες ερωτήσεις. Και από αυτά τα βιβλία ήταν σετ ιστορία στην Ιταλία. Πού κολλάει αυτό με αν είμαι Ιταλός? I don't know. Farewell to arms. Ελπίζω να μας λέει στο τέλος τις απαντήσεις. Τελευταία ερώτηση. Ποιο είναι το go-to καφέ ποτό σου? Latte, frappuccino, espresso, drip coffee. Drip coffee.
Τι είναι το drip coffee της μηχανής? Α, αυτό. Δύσκολο, γιατί. Εάν είμαι έξω, πάω ας πούμε Starbucks, θα πάρω frappuccino. Αλλά στο σπίτι φτιάχνει συνέχεια η μάνα μου espresso, που είναι το ιταλικό. Και μου αρέσει. So, θα αλλάξω την ερώτηση. Ποιο καφέ σου αρέσει πιο πολύ? Espresso. What? You are 100% Italian! You are born and bred Italian. You are born and bred Italian and could kick a soccer ball. Ποδόσφαιρο, ξέρω. Λέγεται football. And tell a real Prada from a fake. Θα μπορούσες να ξεχωρίσεις το αληθινό Prada με το fake. Μπορούσες να ξεχωρίσεις Prada αληθινό από ψεύτικο πριν καν μάθεις να διαβάσεις. And it's well known that when it comes to food, κρασί και literature, τα ξέρεις όλα πόξ, μαλάκες. Ποιο λάθος απάντηση σε quiz. Εμάς λέει καν τις απαντήσεις. Πώς είμαι κατόν... Wait, από τη στιγμή που ξέρω ότι οι 2-3 ερωτήσεις δεν τις απάντησα με ιταλικό τρόπο, πώς γίνεται να είμαι 100% Italian? Hold on, από περιέργεια. Hold on! Δεν βλέπω καν τι βάζω. Βάζω ό,τι να είναι. Για να δω τι λέει. Για να δω, πας και λέει 100% κάθε φορά. Μηδέν. Αυτή η απάντηση μου ταιριάζει πιο πολύ. Sorry, but you're about as Italian as a Subway sandwich. Προτιμώ τα Subway, ας πούμε. Αυτή είναι πιο αληθινή απάντηση για μένα. Είμαι μισός. Κάποτε νιώθω τον εαυτό μου... Fuck off! Κάποτε κάνω κάτι τέτοια, το σπακέτι μου αρέσει πάρα πολύ, το espresso. Αλλά Ιταλία δεν έχω πάει, δεν ξέρω ιταλικά, δεν έχω ιταλικούς τρόπους, νομίζω, I don't know. Στο κρεβάτι δεν ξέρω αν είμαι όσο Ιταλός είναι η Ιταλία. Αυτή η σελίδα έχει πάρα πολλά quiz και βρήκα έναν ποιος gangster rapper είσαι. So, πείτε μου κάτω στα σχόλια αν θέλετε, αν σας άρεσε, αν σας αρέσουν αυτά τα quiz βίντεο που κάνω και αν σας αρέσει θα κάνω κι άλλα. Όχι συνέχεια, πού και πού θα κάνω. Θα κάνω ποιος gangster rapper είσαι. So, πείτε μου στα σχόλια αν δεν σας άρεσε. Αν δεν σας αρέσουν, πείτε μου το. Θέλω να βλέπω σχόλια, θέλω να βλέπω τη γνώμη σας για να δούμε τελικά τι θα κάνουμε με αυτό το κανάλι. Εννοείται θα συνεχίσω τα πείτε μου εσείς τα βίντεο αντιδράσεις. Τέλος πάντων, like please γιατί με βοηθάει, subscribe αν δεν είστε subscribed. Περιμένω να διαβάσω τα σχόλια σας. Δεν έχει quiz how stupid are you να βάλω τον βλάκα. Αλλά έχει ποιος gangster rapper είσαι για τον 3J. Αλλά εγώ θα το κάνω. Λογικά έχει και what superhero are you. Για τον Batmana έχει. Να το. Which superhero are you? Για μένα τι quiz έχει? Για σένα πόσο σπαστικός είσαι? Καλά. Anyway, bye. Βάλε το outro. Ναι. Bye. Είμαι σπαστικός, ε? Βάλε το outro. Α, τώρα δεν θες να είμαι σπαστικός. Έλα. Bye. Μαλακά, βάλε το... Παστική είναι η μάνα σου. Καλά λέει ο 3J ότι βάλε σε φλόρος. Βάλε το outro, ρε. Yeah, κάνω freestyle ξανά, αλλά αυτή τη φορά στα αγγλικά. So if you subscribe to me, then thank you, man. Click like before I go insane. Add me on Twitter and Instagram. Check out my Facebook if you can. Download my app, that's for your phone. And now I'm gonna turn off my microphone.